Εισερχόμαστε σήμερα σε μια περίοδο της Εκκλησίας μας που ονομάζεται η περίοδος του Τριωδίου. Το Τριώδιο είναι ένα βιβλίο της Εκκλησίας, το οποίο ανοίγει από σήμερα και κλείνει το Μεγάλο Σαββάτο. Σε αυτό περιέχονται κατανυκτικοί ύμνοι, κατανυκτικά λόγια, κατανυκτικά μαθήματα και κοιτάνε να φέρουν τον άνθρωπο σε μετάνοια. Γι' αυτό ακούσαμε σήμερα τις μετανοίες ανοίξων με πύλας ζωοδότα. Η μετάνοια βέβαια είναι κάτι το οποίο πρέπει πάντοτε να έχει ο χριστιανός, αλλά επειδή σαν άνθρωποι πέφτουν οι μπαταρίες μας και ξεχνάμε πολλές φορές, αναμνήσει η Εκκλησία κατά περιόδους τις υποχρεώσεις μας. Γι' αυτό έχει και τα κατάλληλα Ευαγγέλια, τα οποία μπορεί να είναι τα ίδια, αλλά τα ίδια ατολίσανε μέσα μας. Εξάλλου τα ίδια τραγούδια πολλές φορές ακούμε, τις ίδιες ταινίες βλέπουμε και εκείνα δεν τα βαριόμαστε. Σε αυτά μας δίνει βαρεμάρα ο διάβολος. Ακολουθούν 3-4 Κυριακές με τη σημερινή, οι οποίες εβδομάδες και Κυριακές, οι οποίες ονομάζονται προφωνήσιμες, γιατί προσφωνούν και προετοιμάζουν για τη Μεγάλη Σαρακοστή την οποία περιμένουν. Και θέτουν τα κατάλληλα μαθήματα για να προσαρμοστούμε, για να βοηθηθούμε, για να προετοιμαστούμε, να υποδεχτούμε τη Μεγάλη Σαρακοστή και να τη διανύσουμε όπως θέλει ο Θεός και όχι όπως θέλει ο κόσμος ή και ο κακός εαυτός μας. Σήμερα παρουσιάζει την παραβολή αυτή των δύο ανθρώπων που ανέβησαν στο Ιερό, προσέξαστε. Ανέβησαν στο Ιερό διότι οι εκκλησίες βρίσκονται σε κάποιο ψηλότερο μέρος, αν το πάρουμε τοπικός και αν το πάρουμε και τροπικός, η προσευχή είναι η ίδια, η προσευχή είναι ανάβαση. Γι' αυτό λέει ανέβησαν στο Ιερό, προσέξαστε. Η λέξη προσέξαστε είναι ο πνευματικός φακός που καταλαβαίνει ο άλλος σε ποια κατάσταση πνευματική βρίσκεται. Μπορεί να προσευχηθεί, είναι καλά. Δεν μπορεί να προσευχηθεί, θέλει εξομολόγηση. Κάτι συμβαίνει και θα πρέπει να το διορθώσει γιατί αλλιώς δεν μπορεί να προσευχηθεί ο άνθρωπος. Υπάρχουν ελβέδι εμπόδια. Εκεί είναι ο φακός που, ο πυρετός, όπως θα λέγαμε, το θερμόμετρο, που φαίνεται η πνευματική κατάσταση του κάθε ανθρώπου. Δύο πρόσωπα λοιπόν πρωταγωνιστούν, ο Φαρισαίος και ο Τελώνης. Ο Φαρισαίος έκανε αυτή την επιδεικτική προσευχή, ευχαρίστησε τον Θεό, άρχισε καλά, γιατί έτσι πρέπει, λέει ο Άγιος Βασίλειος στις προσευχές μας, να αρχίζουμε με ευχαριστία και με δοξολογία, και κατόπιν να βάζουμε τα αιτήματά μας, όπως και στο τηλέφωνο τα παίρνουμε, ακολουθούμε τη διοντολογία, τι κάνετε, είστε καλά. Και κατόπιν υποβάλλουμε το αίτημά μας, λέμε και για ποιο λόγο τηλεφωνήσαμε. Έτσι λοιπόν και στην προσευχή χρειάζεται κατά πρώτον η ευχαριστία και η δοξολογία να προηγείται από ευγένεια ψυχής, από ευγενή ψυχή και κατόπιν να ακολουθούν τα αιτήματα. Καλώς λοιπόν ήρθισε ο Φαρισαίος, λέγοντας ευχαριστώς ο Θεός ότι ούκ ημινός η λυπή των ανθρώπων, εκεί τα καλά, γιατί δεν θα έπρεπε να εξομοιώνει ή να, μάλλον να συγκρίνει τον εαυτό του με τους λυπούς των ανθρώπων. Στην προσευχή βρίσκεσαι εσύ και ο Θεός, δεν βρίσκονται οι υπόλοιποι. Ούτε χρειάζεται ο Θεός να το υποδείξεις πόσο διαφέρεις εσύ από τους άλλους. Ότι νηστεύει δις του Σαββάτου, ότι προσεύχεται, ότι κάνει ελεημοσύνες, όλα αυτά τα οποία είπε ήταν πραγματικότητες. Αλλά επειδή εκηρύττοντο με υπερηφάνεια, με υψηγορία, όπως λένε χαρακτηριστικά οι ψαλμοί οι σημερινοί που ακούσαμε, γι' αυτό χάνουν την αξία τους. Γιατί η καινοδοξία η οποία ακολουθεί, η κομπορημοσύνη αυτή, η οποία ελέγχθη και κρύπτεται από κάποια καινοδοξία, είναι ένας κρυφός κλέπτης των αρετών. Και θα πρέπει λοιπόν να το προσέχουμε αυτό. Ό,τι κάνουμε, να μην το κάνουμε για το διαθήνε ή να μην διακηρύττουμε το ό,τι κάνουμε, το καλό. Γι' αυτό λέει λιγνότο η αριστερά σου, τι πει η δεξιά σου. Τόσο κρυφό να είναι για τον εαυτό σου ακόμη. Να μην ξέρει το ένα χέρι τι κάνει το άλλο.
Φεύγουμε όμως από το πρόσωπο αυτό για να μην καθυστερούμε και εισερχόμεθα εις το πρόσωπο του τελών, ο οποίος μακρόθεν εστός, ούκ ήθελε λέει τους οφθαλμούς εις τον ουρανό νεπάρει. Αισθανόταν την αναξιότητά του, γιατί ο τελώνης ήταν ένα άσχημα επάγγελμα της εποχής εκείνης, ήταν ένας κλέπτης και αυτός και ένας ληστής νόμιμος, όπως υπάρχουν πολλά νόμιμα και ληστρικά αυτή την εποχή και πάντοτε και σε όλες τις εποχές υπάρχουν. Και γονατιστός σου και ήθελε λέει, τα μάτια του να σηκώσει, αισθανόταν τον βάρος της ενοχής του και έτσι πρέπει να αισθανόμαστε όταν προσευχόμεθα, όλη την κλίμακα των αρετών να ανέβεις, λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, πρέπει λέει πάντοτε να αισθάνεσαι, να προσεύχεσαι σαν αμαρτωλός. Γι' αυτό και οι προσευχές που μας έχουν αφήσει οι Άγιοι μας μέσα στα προσευχητάρια, λέει η προσευχή του Αγίου Δαμασκηνού, προσευχή του Ντάδα, προσευχή του Αγίου Βασιλείου, προσεύχονται σαν να είναι οι ελεηνότεροι των ανθρώπων στις προσευχές τους αυτές. Ώστε αν κανείς δεν έχει γνώση τι σημαίνει χριστιανισμός, τι σημαίνει ταπείνωση, τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα, θα πει αυτοί οι άνθρωποι τι ήταν αυτοί που τους έγινε σαν Αγίους. Τι έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί ομολογούν εκεί ότι, και τι δεν έχουν κάνει. Υποβιβάζουν τον εαυτό τους σαν τον πιο τελευταίο μαρτυρό. Εκεί στις προσευχές τις οποίες έχουν γράψει άλλοι. Έτσι λοιπόν αισθανόμενος και ο τελώνιος τον εαυτό του ούτε ήθελε τους οφθαλμούς εις τον ουρανό νεπάρει. Αλλά σκυμμένος έπιπτε εις το στήθος αυτού και έλεγε τις λίγες λέξεις «Ο Θεός ηλάστη τίμη του αμαρτωλού». Έπιπτε εις το στήθος αυτού, όχι εις το κεφάλι του. Γιατί ήθελε να καθαρίσει κατά κάποιο τρόπο την καρδιά του. Και αν παρουσιάσουμε την καρδιά σαν κάποια κυψέλη, σαν κάποιο σκουτάρι, που σε κάθε κυψελίδα εκεί βρίσκεται και ένα πάθος, ένα δαιμονάκι, ήθελε με το χτύπημα αυτό να το τεινάξει. Διότι εκ της καρδίας βγαίνουν όλα τα καλά και όλα τα κακά. Και ο Κύριος το έχει πει αυτό στο Ευαγγέλιο, ότι από εκεί εκπορεύονται για όλες οι κακίες, οι φόνοι, οι κλοπές, οι τυχίες, όλα τα ακάθαρτα από την καρδιά βγαίνουν. Δεν είναι από το νου που καμιά φορά λέμε εμείς. Ο νους είναι αργυρόνητος της καρδίας. Της αναθυμιάστης της καρδιάς δέχεται ο νους, ζαλίζεται και εκτελεί σύμφωνα με αυτές τις αναθυμιάσεις που δέχεται. Με τους λογισμούς, με τις καρδίες, τις υπαγορεύσεις. Γι' αυτό λέει και αλλού ότι η έμου δώσμη συν καρδία. Ζητάει ο Θεός την καρδιά μου να το δώσουμε. Γι' αυτό λέει και στους μακαρισμούς, μακάρι η καθαρή καρδία. Όχι όσοι έχουν καθαρή διάνοια, η διάνοια θα είναι καθαρή, άμα είναι καθαρή καρδία. Δεν είναι καθαρή καρδία, δεν είναι καθαρή και η διάνοια. Γι' αυτό λοιπόν και αυτός χτυπάει το στήθος αυτού για να τεινάξει αυτή την κακία μέσα από την καρδία του και ζητάει το έλεος του Θεού. Ο Θεός κυλά στη τίμη του αμαρτωλών, το κυλά στη τίμη σημαίνει το έλεος σου θέλω Κύριε. Αυτή η προσευχή να ξέρετε ότι οι πατέρες την έχουν τροποποιήσει σε αυτό που λέμε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Το ίδιο νόημα έχει και το ένα και το άλλο. Αυτή η προσευχή έχει μεγάλη δύναμη, μπορεί να είναι μικρή, αλλά είναι όπως είναι οι συμπυκνωμένες στροφές, όπως είναι οι βιταμίνες που είναι τόσες, μικρές, αλλά έχουν μια δύναμη και μένει σε αυτό το τόσο πραγματάκι και μετά αισθάνεσαι μια τόνωση και μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου πιο εύκολα και να κινηθείς εύκολα όλη την ημέρα. Έτσι είναι λοιπόν και η μικρά αυτή η προσευχή, η οποία γίνεται με τη βοήθεια του κομποσκηνίου, το οποίο κομποσκήνι δεν είναι απλώς ένα σκηνί με κόμπους. Ο κάθε κόμπος αποτελείται από 9 σταυρούς, πλέκεται με προσευχή και χρησιμοποιείται στην προσευχή. Είναι κάτι το οποίο αν το κρατάμε στο χέρι μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να προσευχηθούμε. Όχι να το έχουμε για βραχιολάκι, ούτε να το έχουμε για μενταγιόν. Χρειάζεται να το χρησιμοποιούμε. Γιατί πολλοί τα κρεμάνε, βάζουν 2-3 κομποσκήνια εκεί
και νομίζουν ότι είναι κάποιο, ξέρω και εγώ, μηχάνημα που τους κατεβάζει την πίεση ή κάτι που δουλεύει μόνο του. Όχι, χρειάζεται και η προσωπική προσπάθεια. Η οποία είναι κοπιώδη, σας πληροφορώ. Δεν είναι κάτι εύκολο η προσευχή. Είναι ένα έργο το οποίο δεν τελειώνει ποτέ. Γιατί? Γιατί η τελειότητα του ανθρώπου και αυτή είναι ατέλεστος. Το τελείον ατέλεστος τελειώτης, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κύμακος. Είναι ατέλεστη. Είναι σαν να βλέπεις βουνοκορφές, οι οποίες είναι, αισθάνεσαι ότι αγγίζουν στα σύννεφα και ανεβαίνοντας αυτή την κορυφή βλέπεις ότι το σύννεφο είναι πολύ μακριά και ακόμα είσαι κάποια άλλη ψηλότερη βουνοκορφή και τρέχεις και προς τα εκεί και τρέχεις και προς τα εκεί και συνεχώς αναβαίνει ο άνθρωπος. Για να προσευχηθεί λοιπόν κανείς χρειάζεται καταρχήν να αισθάνεται τον εαυτό του σαν πεθαμένο. Τι είναι ο πεθαμένος? Έχει το σώμα του κάτω και έχει την ψυχή του απάνω. Έτσι λοιπόν, πρέπει, τι λέμε στο κοινωνικό, πάσαν βιοτική να αποθώμεθα μέρημνα. Θα διώξεις όλα τα υπόλοιπα και τώρα έχεις να κάνεις με ένα μεγάλο κύριο, με ένα μεγάλο επισκέπτης, όπως θα λέγαμε, με κάποιο επίσημο πρόσωπο, το οποίο λέγεται Θεός. Και θα απευθύνεις την προσευχή σου προς τα εκεί. Θα προσευχηθείς με αυτόν τον τρόπο, με την ευχαριστία, όπως είπαμε. Και θα λες αυτή την προσευχή και τις άλλες προσευχές, όλες οι άλλες προσευχές, εάν τις θύψει κανείς, αυτό θα βγάλει το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Θα επιμείνεις αυτή την κατάσταση. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος και οι Άγιοι Πατέρες και η πείρα ίδια και εσείς αν αρχίσετε να μπαίνετε στην πνευματική ζωή θα το έχετε καταλάβει ότι όσοι έχετε μπει ότι δεν είναι κάτι εύκολο, φεύγει ο νους, ξαναέρχεται, ξαναφεύγει ο νους, ξαναέρχεται. Γιατί φεύγει ο νους? Γιατί έχουμε διάφορους περισπασμούς, γιατί έχουμε κυριολογισμούς αμαρτωλούς. Καθαρίζουμε λοιπόν τον εαυτό μας σιγά 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 από την αμαρτία και κάνουμε μια καλύτερη ποιότητα προσευχής. Λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, λέει αδιαλείπτως προσεύχεστε, που σημαίνει συνέχεια να προσεύχεστε. Μα είναι δυνατόν, για να το λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι δυνατόν. Υπήρχαν πατέρες οι οποίοι καλλιεργούσαν την ωραία λεγόμενη προσευχή, η οποία δούλευε μέρα νύχτα. Εγώ καθέφερα, λέει, και η καρδία μου προσεύχεται. Ό,τι και να έκαναν, αλλά είσαστε απομακρυσμένοι, είσαστε αμέριμνοι, είσαστε μακριά από τον κόσμο, μακριά από τη μέρημνα, μακριά από την τύρβη αυτή, η οποία αποσπά τον άνθρωπο, μακριά από οτιδήποτε εμποδίζει την προσευχή. Και κατόπιν εφόσον αυτό τους έγινε το κτήμα, δεν το έκαναν, έστω και στον κόσμο κατερχόμενοι, και συστρεφόμενοι με τον κόσμο και μετά του κόσμου, δεν το έκαναν. Γιατί ήταν μία μόνιμη κατάσταση, η οποία δούλευε μέσα τους, είχε γίνει μία αγαθή συνήθεια, όπως τα λέγαμε, καλή συνήθεια, και η καρδιά αναμονόταν σε αυτή την κατάσταση στο να αναζητεί τον ηνθείο της, τον να αναζητεί τον δημιουργό της, τον πλάστης της, και να τον ευχαριστεί. Και δεν υπάρχει άλλη μεγαλύτερη ευχαρίστηση από αυτή. Το να βρίσκεσαι με το κοντά μέσα στο Θεό. Αυτός είναι ο Παράδεισος. Βοήθησέ με ότι είμαι σε μια ευχή της λειτουργίας, στην επίγνωση της αληθείας, να γνωρίσουμε σε τον μόνο αληθινόν Θεό. Αυτό είναι ο Παράδεισος. Το να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό. Όλα μετά καταφρονούνται για να κερδίσεις τον Χριστό. Αυτόν αγάπησαν οι μάρτυρες και έφτασαν και εδέχονται μοίρια μαρτύρια. Που άμα θα σκεφτεί κανείς σπρίχτη και σε οτιδήποτε ηλικία, άλλη γεροντική ηλικία και υπέμειναν, άλλη νεανική ηλικία και θα θυσίασαν όλα. 15 χρονών νεομάρτυρες έχουμε, 14 χρονών νεομάρτυρες. Τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, πού σπουδάσανε για τα μάθανε αυτά, επί τουρκοκρατίας, πού σπουδάσανε, μπορείτε να μου πείτε. Και υπέμειναν βασανιστήρια. Ο Άγιος Ιωάννης από τη Μονεβασία εκεί, να μην χαλάσει τη Σαρακοστή του 15 Αυγούστου. Και εμείς έχουμε νηστείες και δεν τρέχει τίποτα. Αυτός ήταν εχμάλωτος. Και τον επίεζε ο αφέντης του να φάει. Του λέει τώρα, του λέει, έχουμε αυτή την περίοδο νηστεία εμείς σε χριστιανοί. Είχε και τη μάνα του μαζί. Και του λέει, παιδάκι μου, αφού δεν έχουμε τίποτα άλλο τώρα, λέει, να φάμε.
Δούλοι είμαστε, σκλάβοι είμαστε, φάγοι. Όχι, λέει. Είμαι ιερός ιερέως, λέει. Δεν μπορώ να το καταπατήσω αυτό. 15 χρονών παιδί, ποιος τον εσώπησε, ποιος τον ενδυνάμωσε. Και τον είχε μέσα σε ένα στάβλο και πήγαινε κάθε μέρα και τον ετρύπαγε και τον βασάνιζε. Μέχρι που τελικά τον ετρύπησε και στην καρδιά και τελείωσε. Και η νηστεία δεν εχάλασε, δεν έφαγε τίποτα. Όχι εμείς που έχουμε όλα τα καλά. Και δεν μπορούμε να νηστεύσουμε. Δεν μπορούμε να νηστεύσουμε. Τι θα πούμε ενώπιον του Θεού, στο κριτήριο, θα ακούσουμε την παράλληλη Κυριακή, την ημέρα το Ευαγγέλιο της Κρίσεως. Τι θα πούμε, το ότι μπορούσαμε εκείνος πώς μπορείς. Τόσο μικρός πώς μπορείς. Είναι στην ανάπτυξή τους, λέει τα παιδιά. Και τι θα τους λείψει άμα πάνε και στη σημαφαγήτα. Τι θα τους λείψει. Υπάρχουν τα πάντα νηστίσιμα. Τι θα τους λείψει. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε την αγάπη προς το Θεό την πρέπουσα και γι' αυτό βαδίζουμε έτσι. Επιμένει λοιπόν ο άνθρωπος αυτό το πράγμα σε αυτή την προσευχή και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι κατερχόμενο λέει το όνομα του Ιησού Χριστού στην καρδία απονευρώνει όλα τα αποσκοτόπια του διαβόλου, τις δομές του διαβόλου και τον ίδιο τον διάβολο. Γι' αυτό στην αρχή μόλις αρχίζει κανείς του ξεσηκώνει και το νευρικό σύστημα για να τον εμποδίσει γιατί ξέρει τι μέλη να πάθει αν συνεχιστεί αυτό. Είναι αυτό το μικρό, το επαναλαμβανόμενο, αυτή η μικρή προσευχή, μοιάζει όπως έχουν οι Κινέζοι, πολλοί θα ξέρετε, το μαρτύριο της σταγόνας. Το σεβάζουν κάτω από μια βρύση και την ανοίγουν και πέφτει μία σταγόνα. Μετά πάλι άλλη μία σταγόνα, άλλη μία σταγόνα. Να μου πείτε τι είναι. Τι έγινε, το νερό πέφτει. Και όμως, αυτό έρχεται μετά από λίγο να σου δημιουργεί ένα απομακέβαλο, μία τρέλα. Ένα φοβερό μαρτύριο. Το μαρτύριο της σταγόνας που λένε. Εξάλλου και οι αρχαίοι λένε ότι ρανείς ενδελεχούσα και λένε λίδων. Μία-μία σταγόνα μπορεί να φάει την πέτρα. Λοιπόν, αυτό παθαίνει και ο διάβολος. Με αυτή την ωραία προσοχή. Που χρειάζεται όλοι να τη χρησιμοποιούμε. Παλαιότερα απαγορευόταν. Είχαμε ένα είδος θρησκείας λιγανάλαδης από τις οργανώσεις προερχόμενες και δεν θέλανε να βλέπουν αυτή η κομποσκήνη στα χέρια. Ευτυχώς τώρα αυτό εξεπεράστηκε, αλλά υπερξεπεράστηκε. Βλέπεις το κομποσκήνη και σε χέρια που δεν πρέπει να βρίσκεται. Βλέπεις το κομποσκήνη στις τραγουδίστρες, βλέπεις το κομποσκήνη και στα πορνεία ακόμη. Το κομποσκήνη. Μα αυτό το πράγμα δεν αποδίδει αν δεν είναι και η ζωή του ανθρώπου κατάλληλη. Εάν δεν αναγωνίζεται ο άνθρωπος. Νομίζω είναι πολλοί θα πάρουν βουλοκαίρια για τον Πανάγιο τάφο, αν έχεις από αυτό, αν και αν έχεις αυτό, τι γίνει. Θα κάνεις ό,τι θέλεις και θα σε φυλάει το βουλοκαίρι, όχι. Ούτε το κοπασκήνι θα σε φυλάξει, τίποτα δεν θα σε φυλάξει, αν δεν είναι και η ζωή σου ζωή αγωνιζομένου χριστιανού. Τίποτα δεν αφαιρούν όλα τα υπόλοιπα. Χρειάζεται η προσωπική προσπάθεια. Δεν είναι κάτι ένα μαγικό φυλαχτό. Γιατί πολλοί το θέλουμε αυτό το πράγμα. Τρέχουμε από εδώ, κάνουμε από εκεί και ζητάμε, νομίζουμε, με μαγικό τρόπο πως θα σωθούμε. Όχι, χρειάζεται να κοπιάσεις και να υγρώσεις. Στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, είπε ο Κύριος. Και δι' απολών θλίψεων, δι' εμάς εις Αθήνες στη βασιλεία των ουρανών. Με άνεση, κανένας δεν εισήλθε στη βασιλεία των ουρανών. Μας δείχνει λοιπόν τώρα η σημερινή ημέρα την να απορρίψουμε του Φαρισαίου την ψυχορία και να μιμηθούμε την ταπείνωση του τελώνη και την προσευχή του τελώνη που βασίζεται και αυτή στην ταπείνωσή του. Πρώτα ταπεινώνεται και μετά βγαίνει φωτιζόμενος από τον Θεό, βγάζει αυτή την προσευχή, τη σωστή προσευχή, την καταληκτική προσευχή η οποία ακούγεται από τον Θεό. Η λέξη ταπείνωση τώρα είναι η πρώτη των αρετών που πρέπει να κατακτήσει ο άνθρωπος. Γιατί πολλοί, πώς να το πει κανείς, δεν θεολογούσει αλλά τεχνολογούσει γύρω από τη θεολογία και σου μιλάνε περί αγάπης, περί αγάπης, περί αγάπης. Ναι, δεν απορρίπτεται τίποτα.
Βεβαίως η αγάπη. Αλλά η αγάπη να ξέρεις ότι είναι το στέγαστρο της οικοδομής. Το θεμέλιο είναι η ταπείνωση. Όταν έρχεται ο χειμώνας, στρώνουμε τα σπίτια μας με ταπέτα, έτσι, για να ζεσταθούμε. Το ταπέτο, να ξέρετε ότι έχει σχέση με την ταπείνωση. Αυτή η λέξη είναι συγγενική, είναι παράγωγο, η μία λέξη της άλλης. Αυτή λοιπόν την ταπείνωση να αρχίσουμε να θέτουμε στον εαυτό μας, να αρχίσουμε να αναζητάμε αρετές για να προσπίσουμε τον εαυτό μας, να διώχνουμε τις κακίες και να συλλέγουμε αρετές. Η ζωή του χριστιανού είναι αρετοσυγκομιδή και παθοκτονία. Θα σκοτώνει τα πάθη του και θα μαζεύει αρετές για να γίνει ολοκληρωμένος άνθρωπος, όπως τον θέλει ο Θεός. Άνθρωπος, χριστιανός άνθρωπος εννοείται, όχι ο άνθρωπος του σαβωνίου που λέμε, όπως ο καθώς πρέπει που λέει ο κόσμος. Όχι ο άνθρωπος του savoir vivre. Ο άνθρωπος όπως τον εθέλει ο Θεός. Όπως τον εθέλει ο Χριστός. Για τον οποίο άνθρωπο έχουν δώσει έχουν δοθεί κάποιοι ορισμοί. Ο αρχαίος με άνθρωπος λέει ως χαρίεν εσ άνθρωπος ότ άνθρωπος είναι. Πόσο χαριτωμένο να είναι ο άνθρωπος, άνθρωπος. Είναι πολύ, πολύ χαριτωμένο. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέει ότι άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος ευσέβειαν και αρετήν μεταπαρεσίας ασκεί. Η ευσέβεια είναι η ορθοδοξία και η αρετή είναι ο καλός βίος, ο σωστός βίος, είναι η ορθοπραξία. Αυτός λέγεται άνθρωπος. Ο Άγιος Αντώνιος που ήταν αγράμματος αλλά θεωρείται και ακαδημαϊκός της ερήμου, επειδή είχε φωτισμό, επειδή είχε Άγιο Πνεύμα, λέει άνθρωπος είναι ή ο λογικός, προσέχτε, ή ο λογικός ή ο διορθωθήνε ανεχόμενος ή εκείνος που δέχεται, λέει, ανέχεται τη διόρθωση, την υπόδειξη. Αυτός λέει είναι άνθρωπος. Ο υπάλληπος είναι, λέει, υπάνθρωπος και απάνθρωπος οι υπόλοιποι, όσοι δεν έχουν αυτό το πράγμα. Τη λογική και την αναγνώριση των σφαλμάτων τους, ότι ορθωθεί είναι ανεχόμενος. Αυτοί είναι οι ορισμοί του ανθρώπου, κατά τους Αγίους Πατέρες. Υπάρχουν και άλλοι, λένε άλλες γνώμες βέβαια, αλλά σας αναφέρω μόνο αυτές για να μην φεύγει και περισσότερο ο χρόνος. Αυτό είναι λοιπόν το μήνυμα της σημερινής ημέρας αγαπητοί μου και την επόμενη Κυριακή έχει κάποιο άλλο η Εκκλησία μας να μας δώσει, το οποίο θα συμπληρώσει το προηγούμενο, το σημερινό. Δύο πόνο.